προθέτει. Όχι, παιδί, θα βλέπει ότι αυτό να προσβαίνει κόκκινο. Αν σταματήσει να προσβαίνει, με φωνάζει. Δεν πρέπει να κάνω. Όχι. Τι απαντήσεις κάνετε? Λοιπόν, παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι εδώ σήμερα με τις αδερφές μου, Ναταλία, Βερονίκη, Φένια. Η Ναταλία είναι μεγαλύτερη, μετά πάω εγώ, μετά πάει η Φένια, μετά πάει η Βερονίκη. Θα σας αφήσω από κάτω σε όλες Instagram. Λοιπόν, να δείτε και με τι ασχολούνται και τα λοιπά. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα έχουμε ένα βίντεο στο οποίο θα δούμε ποια αδερφή μου με ξέρει καλύτερα. Αυτή είναι η κουνιάδα μου. Το not sponsored, έχει τέλειο καφέ, γλυφάδα, αβίτ είναι vegan, αλλά συνοδεύουμε με πίτσα από ντόμινο. Κουνιάδα μου, παιδί. Λοιπόν, παιδιά, έχω γράψει κάποιες ερωτήσεις, είμαι λίγο προετοιμασμένη, αλλά θα τους κάνω και κάνω μια καλή ερώτηση άμα είναι. Λοιπόν, από πίσω από την κάμερα, ο σκηνοθέτης είναι η κόρη της Ναταλίας, ηλικίας 5 χρονών, οπότε όπως βγει το βίντεο, βγήκεται. Δεν έχουμε και πολλές επιλογές. Τη μανούλα. Δεν μας αφήνει ο σκηνοθέτης. Θα σου μάθει τη μαμά. Τη μαμά, παιδιά, μην την πειράζεις. Σ' αγαπώ, είσαι καλύτερη. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση, ποιο είναι το αγαπημένο μου χρώμα? Εντάξει, εύκολο. Μπορώ να επιλέξω κιτάλο. Να επιλέξουμε δύο χρώματα. Όχι, 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 όχι. Όχι, παιδιά, ξεκινάμε. Πάμε. Όταν είναι το αγαπημένο, δηλαδή, ότι πού το προτιμάς, ας πούμε. Το αγαπημένο μου χρώμα, έλα. Καλά, δεν έχεις ένα. Ναι, εμένα δεν γράφει καλό μαρκαδόρο μου, ήδη βρίσκω σαμποτάζ. Να πάω πρώτο. Εσύ γιατί γράφεις παραπάνω? Γράφει όλοι μαζί. Ένα, ένα. Ένα, ένα. Λοιπόν, γράφτε τώρα, να πάτε τώρα. Πέρα στη τύχη, εσύ δυο. Βλέπω ότι η Μαρίτα κάνει τα μοδά της. Τα μοδά της? Ναι. Της ενώ οι άλλες είναι σαν καθοριστρίες. Μου πάμε. Δεν σου πω σε τυρώνουμε. Δύο, ένα. Μπανανίδες. Δεν το πιστεύω. Αντέγραψε με την. Λοιπόν, παιδιά, το σωστό. Αντέγραψε. Σταματήστε. Τι γράφουμε. Το σωστό είναι το λιλά. Χάσαν όλα. Δεν το είχα γράψει από κάτω. Μαρίτα, το είχα γράψει από κάτω. Στοπ. Επόμενη ερώτηση. Ποιο είναι το αγαπημένο μου εστιατόριο? Ελάτε εύκολο. Όχι, το βρήκα. Είμαι σίγουρη. Ένα έχεις. Γρήγορα. Εστιατόριο ή... Εστιατόριο ή τι σ' αρέσει να τρώει? Εστιατόριο. Ή να σας πω τι, ποια είναι η αγαπημένη μου κουζίνα? Η κουζίνα. Α, καλά, εύκολο. Κουζίνα. Κουζίνα. Κινέζικο, ελληνική, μεξικάνικο. Σταμάτα, σταμάτα. Σίγουρα, εσύ πες. Δεν κάνει, τώρα είπες τις απαντήσεις. Θα γράψουμε άλλο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Δεν πειράζει, το διαβάζω εγώ τι απαντήσεις. Μεξικάνικο, μεξικάνικο. Σωστά όλες! Ήμουν σίγουρη, ήμουν εκεί πέρα πάλι. Λοιπόν, πάμε επόμενη ερώτηση. Ποια είναι η αγαπημένη μου εποχή? Εντάξει, με το 10. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ. Κάτω! Περίμενε, είμαι μεγάλη. Φθινόπωρο, χειμώνας. Παιδιά, σωστά, και οι τρεις. Φθινόπωρο. Λοιπόν, πόσο ύψος έχω? Πανεύκολο, το λέει συνέχεια. Σταματήστε να κοιτάξω. Γέντρωση. Το βρήκα. Λάθος. Τι λάθος. Τι. Η Φένια, παιδιά, είναι το πιο κοντά. 1,71. Συγγνώμη, 1,75 είσαι, Μαρίτα. Όταν έφυγα από το σπίτι σου, είναι 1,68. Τι Ροδαλία, έλα πριν 10 χρόνια. Είναι 75, γιατί λέει συνέχεια είμαι ίσα με τον μπαμπά. Ξύλωσε τα τελευταία δύο χρόνια. Ο μπαμπάς είναι 70. Ναι, παιδιά, τέλος. Λοιπόν, νίκησε η Φένια. Δεν το πιστεύω, εντάξει. Καλά. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Τι παραγγέλνω. Τι παραγγέλνω στα McDonald's. Ένα, πάμε γρήγορα.
Τι δεν είναι σωστό. Σωστό είναι ρε, αυτό σ' αρέσει. Λοιπόν, κάτω, stop. Η Ναταλία έγραψε γαρίδες. Είναι ληστεία παραγγέλνεις. Ότι ξέρεις το μυστήσιμο και δεν ξέρεις το καλά. Απλά ξέρεις. Το βάλω σωστό. Εγώ πιστεύω ξέρω τι μας κλέψω. Mac chicken burger η Βερονίκη και εσύ. Mac chicken burger μενού. Κοίτα, κάνω να το δώσω στη Φένια γιατί το ξέρω εγώ. Εσύ έχασες. Όχι, εγώ πρέπει να το πω. Πάντα παίρνεις κάτι που έχει chicken burger μέσα. Ωραία, σωστά. Οπότε λάθος στην Ναταλία. Όχι, στην νηστεία παίρνει. Έχει δίκιο η Ναταλία όμως. Άρα, βάζουμε και τα δαλία. Σε έχει καταλάβει. Εντάξει, δεν είπες ποια εποχή τρως. Είχε δίκιο. Ναι, είσαι καλύτερη. Καλύτερη σκηνοθέτη. Συνεχίζουμε. Επόμενη ερώτηση. Λοιπόν, κουλή ερώτηση. Πόσες φορές βουρτσίζω τα δόντια μου την ημέρα? Τρεις, εσύ. Τρεις. Σωστά, ακριβώς. Ξέρω ακριβώς και πότε τα δημιουργικά μιλάς πολύ για τον εαυτό μου. Ωραία. Επόμενη ερώτηση. Μέγεθος παπούτσι. Έλα, πανεύκολο. Κοίτα, να σου πω κάτι. Γρήγορα. Μερικές φορές το αλλάζεις όμως. Αυτό, γιατί σε θες πω, εντάξει. Απλά μερικές φορές παίρνεις και αυτό όταν είναι στενή φορά. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. 38-39, 38,5, 39. Κοίτα, 39 φορά πια. Τι? Σου μεγάλωσε το πόδι. Σου μεγάλωσε και το πόδι μαζί με το ύψος. Μια κυρία επιτρέπες ότι μεγαλώνει το καλοκαίρι το πόδι. Το άκουσα και ναι, άρα είμαστε δύο νησιά που έχω πάει. Εύκολο. Εύκολο. Μη λέτε εύκολο. Δεν είναι ωραίο να λες εύκολο. Τέλος. Τέλος. Δεν είχα το δέλος. Εγώ δεν χάρηκα. Περίμενε λίγο. Έχεις πάει και κάτω με το λοιπόν, Ναταλία. Φένια, νομίζω ότι συνεχίζει. Έλα, Φένια. Εντάξει, το βρήκα. Σπέτσι σαν το Σαντορίνη λέει, Σαντορίνη Σύρο. Έχεις πάει. Στα νιάτα. Σίγουρα έχεις πάει. Το Γρηγόρη. Στα νιάτα. Ωραία, όλες σωστό. Εντάξει, το βρήκα, παιδιά. Λοιπόν, πάμε. Τι φοβόμουν μικρή, ένα πράγμα. Α, είμαι σίγουρη θα το βρω. Ει, καλά, εγώ φοβάμαι τα πάντα. Και το βρήκα. Είσαι πολύ κάτω. Περίμενε, είμαστε από ίδιο χρόνο. Σκοτάδι. Ρε Βέρο. Ρε αφού φοβάσαι εγώ. Τώρα θα σε κυρώσω, τι το λες. Καλά, εγώ φοβάμαι τα πάντα. Να σου πω τι φοβόσουν βασικά. Ε. Τη γιαγιά. Την γριά του πάλι. Να το πούμε. Την γριά του πάλι. Ας σταματήστε. Άστα γιατί δεν κοιμάται. Την γκράνι. Εσύ Φένια τι έγραψες. Την γκράνι. Την γκράνι. Την κράνη, φοβάσαι. Την κράνη. Πες να μην κάνω αλήθεια. Διαφάτε λίγο πίτσα. Α, καλά λίγο. Ωραία είναι. Σε παιδί τη γράφει, λες πάνω σε σίγουρη. Το σε όλα. Τι φοβάσαι να μικρή. Δεν μπορώ να φοβάσαι. Αλλά εγώ φοβάμαι τα πάντα. Όχι, δεν φοβόμαστε. Εγώ φοβάμαι. Όταν μου το λένε ακόμα φοβάμαι. Ναι, αγάπη μου. Φαινάκια, αυτή τη στιγμή. Όταν μου λένε, μπούντι. Α, καλή. Ένα τέρας που ήταν τόσο. Καλά, φοβάμαι το τέρας του Λόχνες. Είχαμε δει το ταινία μαζί. Λοιπόν, τέλος το διάλειμμα. Πόσα χρόνια είμαι με τον Γρηγόρη, ακριβώς όμως, το σωστό. Πόσα χρόνια έχω κλείσει με τον Γρηγόρη. Μα δεν είπαμε τι φοβάσαι. Άστο, γιατί το κάρφωσε η Βερονίκη. Λοιπόν, ακριβώς τα χρόνια που έχω κλείσει με τον Γρηγόρη. Πάμε. Τέλος. Πάμε. 9, σωστά, επιτέλους, είμαστε το καλύτερο. Αυτό είναι όλους. 9,5 είναι, αλλά πόσο χρόνια έχουμε κλείσει. Ναι, α, ναι. Λοιπόν. Ωραία, θα πω μία ερώτηση, την οποία μπορεί να μην την ξέρετε όλες. Σε ποια στάση κοιμάμαι, πρόμητα ή ανάσκελα. Νομίζω κοιμάσαι... Μη πεις Βέρο, γράψ' το. Νομίζω έτσι πως είμαι κι εγώ, δεν είμαι σίγουρη. Καλά, μην το γράψεις γιατί σκοτώσεις την φωτογραφία εσύ. Άι μωρή. Σωστά, βρούμητα και οι τρεις. Ρε παιδιά, όλα τα ξέρετε δηλαδή. Λοιπόν. Ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι τώρα τελευταία. Εντάξει, έχεις ακούσει τόσο πολλά. Από ελληνικά ή ξένα. Ελληνικά.
Τώρα τελευταία, πόσο καιρό. Τώρα τελευταία, τελευταία. Α, καλά! Πάμε! Ίσως θα πάνε, πάμε! Πάμε! Αυτό! Χορεύω! Πάμε! Α, το άλλο που... Ακούστε, τον τίτλο δεν θυμάμαι. Τέλος! Η Φένια, το σε δυο πονομάτια. Λάθος, αυτό το ακούγα πέρσι. Εγώ στην αμαχτέ τραγούδε θέλω. Επίγοντο Γιακό. Το... Ωραία, δεν είναι το αγαπημένο στην περίοδο. Λάθο. Νικάει η Ναταλία με το Αθήνα μου Αργυρό. Πώ λέγεται? Πε μου! Εγώ νομίζω σπιτικό. Έχω σπιτικό παγωτό. Επειδή και παίζει την καλά, το φτιάξαμε καλά. Καρίδα. Που είναι πολύ. Γλυκό! Και γινό! Δεν είναι γλυκό! Θέλετε να δείτε το ποτήρι. Ποιος είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής από το 2010 και μετά? Τώρα... αυτό το με πει! Κάτι ότι γράφει. Ετσίραν, σωστά. Ιγκλέσιας. Λάθος. Λοιπόν, πού θέλω να φτιάξω εξοχικό για να γίνω Σαββατοκύριακο. Κάνει ένα κύριο. Φένια, κοίτα πώ κάνει. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη λέει Βερονίκη λάθος. Πέτσες λέει Φένια λάθος. Κόρη θα την Ναταλία σωστό γιατί είναι τρίκαλα κορυφαία. Είναι το αγαπημένο μου για διήμερα. Τέλεια. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Πόσα παιδιά θέλω να κάνω? Ένα λάθος, δύο σωστό, δύο σωστό. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Ποια είναι η αγαπημένη μου αλήθεια? Μωρή ευρυδίκη. Εσύ είναι το ίστονο σου. Τι είναι? Και τις δει. Ποια είναι η αγαπημένη μου αλήθεια? Ωραία. Αλεξάνδρα και Ευρυδίκη. Αλεξάνδρα και Ευρυδίκη. Now it's like οπότε άλλη ερώτηση, πάμε σε άλλη. Ζηλεύω, η απάντηση είναι ναι όχι στη σχέση μου. Ζηλεύω. Ναι, θέλει να κάνω την ευκολογία, γιατί είσαι σκορπιός. Ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η τελευταία ερώτηση. Ποιος είναι ο οροσκόπος μου? Έλα ρε Μαρίτα, πανεύκολα. Μαρίτα, μίτσα μου, στο μούτρο. Έλα. Οροσκόπος, όχι ζώδιο. Πανεύκολο. Εσύ δεν ξέρω τι άλλε. Συγγνώμη, δεν ξέρω. Έλα, Αλεξάνδρα, πήγε. Αυτή είναι η αδερφούλα μου. Μπράβο, Μαρίτα, μου. Ναι, παιδιά, ξέρετε ποιος κέρδισε. Ποιος Ναταλία. Είναι Ναταλία. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, ούτε εγώ. Ήμουν σίγουρη ότι θα νικήσει εσύ. Εγώ σας ξέρω, απλά δεν μιλάω. Απλά δεν έρωτε. Έλα ρε. Ναι. Αφού κάνει μια ώρα να γράψει και ξέρω. Ναι, εγώ σας μεγάλωσα. Λοιπόν, παιδιά, νικήτρια είναι Ναταλία. Δώρο της κάνουμε ένα κομμάτι πίτσα που μας κέρασε. Λοιπόν, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like στο βίντεο αν σας άρεσε και ένα subscribe στο κανάλι μου. Θα συνεχίσουν και αυτά τέτοιου είδους βιντεάκια. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά! Γεια! Κουρσάρια! Yeah. Yeah.